Γεια σας, Drone Cubes εδώ. Σήμερα έχουμε ένα ακόμη μέλος της ομάδας. Γεια σας. Ο οποίος εκτός από Cuber θα είναι και cameraman. Δεν θα είναι και Drone Cuber, γιατί δεν έχει ακόμα ένα drone. Στο σημερινό βίντεο θα ανοίξει τον κύβο που παραλάβαμε σήμερα, ο οποίος ακόμη δεν ξέρουμε ποιος είναι. Μπορούμε να το δούμε από τον υπολογιστή, όμως δεν θέλουμε. Θέλουμε να το δούμε μαζί σας. Γι' αυτό πάμε να δούμε ποιος κύβος περιέχεται μέσα στο δέμα. Επιτέλους, ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Και είναι ο... Pinwheel της Mojo. Πάμε να δούμε τι περιέχει μέσα το κουτάκι. Δεν έχει οδηγίες. Καλώς φαίνεται. Εντάξει, είναι λίγο μπερδευτικός κύβος, μπερδεύεται στα χέρια σας τόσο περίεργος που είναι. Και θα κάνουμε κάποια τεστ επάνω του. Είναι περίπου σαν το Fisher, αλλά λίγο πιο στριφογυριστός περίπου. Ήδη νιώθω το λιπαντικό στα χέρια μου και πάμε για τα τεστ. Και το πρώτο τεστ θα είναι το corner cut. Πάμε να τεστάρουμε τις περίπου 25 μοίρες. Τις κόβει άνετα. Πάμε 90 μοίρες. Δεν μπορεί. Αν το κάνουμε λίγο δυνατά, ίσως να μπορέσει. Πάμε να δοκιμάσουμε κάπου αλλού τις 90 μοίρες. Καλά. Τεστ νούμερο 2. Απότομες κινήσεις. Είναι εντάξει σφιγμένος. Νομίζω ότι το κατάλληλο σφίξιμο πρέπει να έχει. Και τρίτο τεστ, σχέδια. Θα έχουμε και τέταρτο τεστ βασικά. Δείτε εδώ. Είναι ένα πολύ ωραίο σχέδιο, το οποίο δεν μπορεί να γίνει στο Fisher, γι' αυτό υπάρχει με διαφορά με το Fisher Cube. Είναι βασικά σαν 2 επί 2 επί 3. Γιατί ενώ εδώ έχει 2 κυβάκια, εδώ έχει 3. Δεν το ξέρω αυτό σίγουρα, αλλά μπορεί. Τώρα το τέταρτο τεστ θα είναι η λύση του κύβου, η οποία θα γίνει από τον νέο Drone Cuber. Τελικά το νέο μέλος ομάδας, ο νέος Drone Cuber, δεν ήταν πρόθυμος να λύσει τον Pinwheel, γι' αυτό θα το λύσω εγώ. Πάμε να κάνουμε και το τεστ 4. Αρχίζουμε και να παρατηρήσω λίγο το κύβο και πάμε. Αυτή η λύση είναι λίγο πρόχειρη φυσικά. Σχεδόν τον έλυσα. Είναι φυσικά λίγο δύσκολο και δεν έχω κάνει πολλή εξάσκηση. Άρα δεν είναι speed λύση αυτή. Και σχεδόν. Έλες. Και το τεστ 5 που τώρα θα κάνουμε είναι να συγκρίνουμε τον Pinwheel με τον Fisher Cube. Λοιπόν, πάμε να το συγκρίνουμε. Πρώτα, η σταυρή είναι τελείως διαφορετική. Ενώ εδώ πηγαίνει ακριβώς έτσι, κάνει ορθή γωνία εδώ πέρα. Εδώ αυτό δεν φαίνεται, είναι ορθή γωνία, αλλά είναι, εδώ ας πούμε είναι
έτσι, έτσι, έτσι και έτσι. Είναι διαφορετικά γυρισμένα και έχουν πολύ διαφορετικό μέγεθος τα κυβάκια σε σχέση με τον Fisher Cube. Μία διαφορά που δεν έχει σχέση με γενικά με αυτούς τους δύο κύβους είναι ότι ο ένας είναι καλύτερος, εντάξει είναι ολοκένουργιος, άσχετα αυτό. Και κάτι τελευταίο, ενώ εδώ ακόμη και αν αυτός είναι, όπως σας είπα, κάτι σαν 2x3, είναι βασικά 3x3 απλά πολύ περίεργος, γιατί αυτά είναι τα κέντρα και αυτά είναι τα διπλανά κυβάκια. Αυτό είναι το κέντρο και αυτά είναι τα διπλανά κυβάκια. Αλλά αν το προσέξετε, εάν τα δούμε μόνο έτσι, είναι τελείως διαφορετικά. Αυτές ήταν οι διαφορές ανάμεσα στους δύο κύβους, τον Pinwheel και τον Fisher Cube. Και αυτά είχαμε να σας πούμε για το νέο μας κύβο που μπήκε στη συλλογή όλων των κύβων. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.